προδομένοι είμαστε. Αλλά δεν πειράζει. Στεκόμαστε όρθιοι στα πόδια μας. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ακέραιοι χαρακτήρες. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτά που πιστεύουμε. Δεν έχουμε για Θεό μας το χρήμα. Βάζουμε πάνω απ' όλα την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό. Και αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Ή αλλιώς Μπανανία. Λοιπόν, καλό όλους τους ακροατές του Focus FM 103.6. Να είναι ετοιμοπόλεμοι, να είναι προετοιμασμένοι για όσα έρχονται. Να είναι αφυπνισμένοι. Το σημαντικότερο για εμένα. Επίσης να πω για τη Μονή Εσφιγμένου, την οποία πήγαν εκεί πέρα και τους κλέψανε τις ελιές με τους ψευτοεσφιγμενίτες που διόρισαν. Τους κλέψανε ρε τις ελιές, δεν έχουν λάδι. Άμα θέλετε εδώ πέρα Focus FM ξεκινάμε τώρα να μαζεύουμε συγκεκριμένα πράγματα για τη Μονή Εσφιγμένου. Λάδια, αλεύια, αλεύρια, ρύζια, μακαρόνια, σάλτσες χυμούς ντομάτας, όσπρια, ζάχαρη, αλάτι. Και από φάρμακα Αλγοφρέν, Ντεπών, Παναντόλ. Παίρνουμε την πρωτοβουλία εδώ να τα μαζέψουμε, να τα στείλουμε στη Μονή που τα έχουν ανάγκη γιατί τους έχουν γονατίσει. 2-3-10-500-5-36 είναι η γραμματεία. Για ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε, παίρνετε τηλέφωνο τη Δώρα την Ιωάννου. Να σας ενημερώσει. Θέλω να είστε προσεκτικοί, είναι ανάλογα με τα κέφια της. Άμα έχει ξυπνήσει καλά, εντάξει, μπορεί να σας μιλήσει όμορφα. Άμα έχει ξυπνήσει στραβά, θα σας κατεβάσει κανένα καντήλι. Γίνεται ρε ο ΕΟΤ να δίνει 75.000 ευρώ καθαρά, καθαρά, για τη συναυλία του Αργυρού με το 50 Cent. Και ο όρος τους να είναι να κάνει follow ο Κωνσταντίνο Αργυρός στο Instagram του οργανισμού. Δώσανε δηλαδή 75 καθαρά, χωρίς το ΦΠΑ σας το βάζω. Χωρίς το 24%. 75 χιλιάρικα για να κάνει follow ο Αργυρός τον οργανισμό στο Instagram, ρε. Ρε δώστε τα σε μένα αυτά τα 75 χιλιάρικα. Δώστε τα εδώ σε μένα, να κάνω εγώ κάθε μέρα like. Θα μπαίνω κάθε μέρα, σας πατάω like. Δώστε τα στους υγειονομικούς σε αναστολή. Να μαζέψετε τουλάχιστον 2.000 followers. Μου τα δώσατε στον Αργυρό. Νούμερα, νούμερα. Ανάγκη τα έχει ο Αργυρός, ρε. Κανονικά έτσι έπρεπε να σας κάνει follow. Και τι κερδίσατε λοιπόν τώρα, άντε και ο 50 Cent σας ακολουθάει στο Instagram. Τι κερδίσατε, βρε, 75 χιλιάρικα δώσατε. Χαϊβάνια, χαϊβάνια. Αλλά εσύ κάτσε εκεί πέρα και πάλευε, δούλευε, φτύνε αίμα, χύσε υδρότα για να μαζέψεις ένα πεντακοσάρικο. Δεν έβγαινε ο Κεραπετρίτης και σου έλεγε ότι με περισσότερες μεθ θα πέθαιναν περισσότεροι άνθρωποι. Δεν έβγαινε ο Σκέρτσος και σου έλεγε δεν χρειαζόμαστε ένα πολυτελές εσύ με πολλές μεθ γιατί μετά τι θα τις κάνουμε. Δεν έβγαινε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και σας έλεγε έρχεται χειμώνας χειρότερος από το 1942. Δεν έβγαινε ο Πέτσας και έλεγε όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Δεν σας πρότεινα να βάλετε καυστήρες πετρελαίου. Σας ρωτάω. Αυτά τα 75 χιλιάρικα που δώσαν δηλαδή στο 50 Cent και τον Αργυρό δεν θα μπορούσαν να τα δώσουν να φτιάξουν κλίνες. Ήρεμα ρωτάω, ήρεμα. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα λεφτά που δώσαν για να φτιάξουν υπηκό να τα δώσουν για να φτιάξουν μεθ. Γιατί τότε λέγανε δεν είχαμε λεφτά. Επίσης τι έγινε ρε πλεμπέοι, ξεχάσατε τους παιδεραστές. Πέρασε μια εβδομάδα, δύο, το όριο και τέλος. Τέλος ρε οι παιδεραστές.
Ελεύθεροι κυκλοφορούν, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Εδώ έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Όπως άκουγα χθες, έτσι πως γυρνούσα. Λέω, άντε θα κάνω ένα γκάλωπ να δω τι λένε και τα άλλα ραδιόφωνα. Ένα λεπτό. Άλλαξα και κατάλαβα πάλι τι γίνεται. Ένας μιλούσε για την καλντέρα και πώς χτίζουν σπίτια στην καλντέρα στη Σαντορίνη. Ο άλλος μιλούσε για την ανάπτυξη και πόσο καλά τα πήγε η Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος εκεί, ό,τι να είναι, έλεγε ότι θα κατεβεί υποψήφιος για πλανητάρχης. Κανένα νόημα, ρε. Γιατί δεν βγάζει κανένα στη φόρα τα σκάνδαλα? Γιατί δεν μιλάνε για αυτά? Γιατί δεν μιλάνε για τη λίστα Πέτσα, για τον Μπάτσι, για τον Μάτσι, για τον Λιγνάδι, για τον Μίχο, για την αστυνομία, για όλα? Γιατί δεν μιλάνε? Δεν ξέρουνε. Μια χαρά ξέρουνε. Αλλά κάνουν αβαβά, πάνε με τα νερά τους, μπας και μπορέσουν και αυτοί να βολευτούνε. Χθες δεν σας έβαλα τον πορτοσάλτε για να δείτε πώς είναι να πηγαίνεις με τα νερά τους. Να, άλλα. Ξαναπάρτο να μπας και καταλάβεις πώς είναι να είσαι στέλεχος παύλα της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος παύλα δημοσιογράφος, και να προσπαθείς να τα ελέγξεις και τα δύο μαζί. Να μπορείς να κάνεις αυτές τις δύο δουλειές παράλληλα. Να έχεις αυτό το ρόλο παράλληλα. Πώς, πού θα στέψουμε, αν το συζητήσουμε εμείς που δεν μπορούμε να τα. Εννοώ ότι δεν είναι η δουλειά μας να πάμε να, να δούμε πώς έγινε, αλλά αν κάνουμε μια σκέψη κοιτάζοντας αυτό το θέμα, πού στρέφεται πού θα ήταν η παρατήρησή μας? Σε αυτόν, θα έλεγα ταπεινά, σε αυτόν ή αυτούς που του έδωσαν τα χρήματα να, να πάρει το δάνειο. Δηλαδή. Αυτό η τράπεζα είναι. Τράπεζα. Ποιος άλλος είναι? Ας τα βρει η τράπεζα. Ας τα πει η τράπεζα το ότι εμφανίζεται ένας και λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω μία. Έχω μια οίκη των 5.000 ευρώ. Δώσε μου 4 εκατομμύρια. Δώσε μου 4 μοίρια να σου αγοράσω τα 60 μοίρια. Αυτό είναι τράπεζα. Θυμίζω απλώς πώς πήγε ο Κοσκοτάς και αγόρασε την Κρήτη. Παλιές ιστορίες. Όχι. Είναι παλιά τεχνική. Ναι. Κάτσε, έχω βγάλει τα γυαλιά. Με τα λεφτά της Κρήτης, λέω. Με τα λεφτά της τράπεζας, αγόρασε την τράπεζα. Το θέμα είναι αν έχεις κονέ στη ζωή. Αυτό λέω. Αν μπορείς να έχεις τα κατάλληλους ανθρώπους. Δεν έχω στη ζωή. Ξαναβάζω το ηχητικό και θέλω να συγκεντρωθείτε, γιατί θα συζητήσουμε κάτι πολύ σημαντικό μετά από αυτό. Θέλω να συγκεντρωθείτε στο τι ακριβώς λέει ο Πορτοσάλτε. Σε τι εστιάζει ο Πορτοσάλτε. Πώς πετάει τον μπαλάκι ο Πορτοσάλτε. Και πού το πετάει. Πού θα στέλνει. Και δεν θα το βάλω από την αρχή. Εντάξει, μας είπε ότι είναι η τράπεζα. Θα το πάω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έχω μια οίκη των 5.000 ευρώ. Δώσε μου 4 εκατομμύρια. Δώσε μου 4 μοίρια να σου αγοράσω τα 60 μοίρια. Αυτό είναι τράπεζα. Θυμίζω απλώς. Πώς πήγε ο Κοσκοτάς και αγόρασε την Κρήτη. Παλιές ιστορίες. Όχι. Είναι παλιά τεχνική. Ναι. Κάτσε, έχω βγάλει. Εδώ είμαστε. Ο Κοσκοτάς, φίλε Πορτοσάλτε. Με 325 εκατομμύρια ευρώ πιστόλι που έριξε στην τράπεζα, 32 δις δραχμές ήταν το 1991, έφαγε 25 χρόνια φυλακή. Οι κατσαπλιάδες της Νέας Δημοκρατίας που έχουν 340 εκατομμύρια χρέη στις τράπεζες, γιατί δεν είναι μέσα τότε, ρε Πορτοσάλτε, που σχημάτισαν κυβέρνηση και συνεχίζουν το πλιάτσικο και υπόσχονται στον Κοσμάκη λαμπρό μέλλον? Γιατί, ρε Πορτοσάλτε, αφού φέρνεις αυτό το παράδειγμα, δεν μας απαντάς και σε αυτό το ερώτημα? Αφού χρωστάνε και αυτοί 340 εκατομμύρια στις τράπεζες όπως ο Κοσκοτάς, γιατί δεν είναι μέσα? Ήρεμα ρωτάω, έτσι, πολύ ήρεμα, αλλά σιγά μην απαντήσει. Είναι ξεκάθαρη αυτή στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε κι άλλο ηχητικό εδώ να γορτάσετε. Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε. Καλή εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση διέγραψε τον κύριο Πάτσι και όπως είπατε τον διαγράψατε και από τη Νέα Δημοκρατία στην ανακοίνωση. Αναφέρατε πως οι επαγγελματικές δραστηριότητες δεν συνάδουν με την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές του κόμματος. Τις τελευταίες μέρες έχουν έρθει στη δημοσιότητα, εκτός από τις καταγγελίες Πολάκη για τα 62 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια έναντι Πινακίου Φακής, πως έλαβε τεράστια ποσά από τα ΕΛΤΑ, πως είχε προβληματικό ποθενέσχες, πως ήταν συνέτερος εταιρεία με τη σύζυγο άλλου υπουργού, πως έχει κηρύξει δίθεν πτώχευση για 700.000 ευρώ,
Ποιες ακριβώς είναι για την κυβέρνηση οι επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές του κόμματος? Τι καινούργιο έχει έρθει στη δημοσιότητα από τις αποκαλύψεις του ντοκουμέντου και της Δημοκρατίας προδιετίας, και αν έχετε ελέγξει και τους υπόλοιπους βουλευτές του κόμματος για να βεβαιωθείτε πως πειθαρχούν στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχουν κάποια αντίστοιχη υπόθεση? Νομίζω ότι η ανακοίνωσή μας τα λέει όλα. Ορισμένες από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ήταν τέτοιες που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του βουλευτή και με τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες θεωρούμε ότι τα κοινοβουλευτικά μας στελέχη οφείλουν να πολιτεύονται. Είναι πολύ συγκεκριμένη και θα έλεγα κατανοητή και πλήρης η αιτιολόγηση του γιατί ο κύριος Πάτσης στέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, βρε οικονόμου Παπατζή, δεν ήξερες όταν τον δεν ήξερε ο Μητσοτάκης όταν τον έβαζε στο ψηφοδέλτιο ποιος είναι και τι κάνει? Δεν ήταν ενημερωμένος ότι έχει εισπρακτική? Μα και ο ίδιος ο Πάτσης και αυτός εδώ βγήκε και είπε ότι ξέρανε τι έχω και τι δεν έχω και κανένας δεν με ενημέρωσε. Και στην τελική, αφού δεν ξέρανε, τι έκανε με την τώρα παρέα αγκαζέ? Έλα βρε οικονόμου τώρα, έλα βρε άνθρωποι, δηλαδή δεν τρέπεσαι? Δεν τρέπεσαι να βγαίνεις και να ξεφτιλίζεσαι, να λες ψέματα μπροστά σε όλο το λαό? Αλλά δεν τρέπεστε να λέτε ψέματα, αυτό είναι πλέον δεδομένο. Πάμε να δούμε λίγο πώς το ήθος και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας μπήκανε και σε νέες περιπέτειες. Η διευθύντρια του Μητρώου Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Μητρώου Στελεχών, παίρνει τρεις αναθέσεις από ΕΛΤΑ, ΕΡΤ και ΑΜΙΕ, 400 χιλιάρικα, η μία είναι από τα ΕΛΤΑ 287. Με ποιο τρόπο? Για να βρει ποιο έχει νόμιμα. Με ποιο τρόπο? Είναι ηθικό αυτό το πράγμα? Με ποιο τρόπο? Με διαγωνιστική διαδικασία, κύριε Καραμέρο, με διαγωνιστική διαδικασία. Άλλος ρώτησα. Ή έγινε με διαγωνιστική διαδικασία? Όχι, έγινε με διαγωνιστική διαδικασία, ναι ή όχι? Δεν επιτρέπεται αυτός που είναι ο Μητρώος Στελεχών να βρίσκει στελέχη για τα ΕΛΤΑ και να παίρνει 300 χιλιάρικα? Έγινε με... Απλά πράγματα, απλές business τώρα, απλές business. Πάμε και σε ένα άλλο ηχητικό για να τελειώνουμε ταχυτικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε και τον υπόλοιπο σχολιασμό. Αυτό τελικά χρησιμοποιείται για το Predator? Αυτό τελικά χρησιμοποιείται στην Ελλάδα? Δεν χρησιμοποιείται. Είναι... Το έχουν ιδιώτες. Πού βρίσκεται αυτό? Και στην Επιτροπή. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Ποιος έχει πει για το Predator? Φέρτε μας στοιχεία για το Predator. Υπάρχουν κατηγορηματικές διαψεύσεις από όλους τους αρμόδιους. Τις έχουμε ακούσει, θέμα λεγγύης. Προσέξτε τι. Δεν υπάρχει θέμα λεγγύης. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση. Κύριε Τζανακόπουλο, εδώ έχουν διαψευστεί αυτά τα πράγματα. Γιατί τα επαναφέρετε? Λοιπόν, ακούστε. Εμείς καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό το λόγο. Εμείς δεν κουραστήκαμε, εδώ είμαστε κάθε μέρα. Ο Αλεκοκύριος, τον κύριο Ανδρουλάκη, για την ευθύνη που έχει που τον παρακολουθούσανε. Να μας πει η Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω ψωμί εκεί. Ψωμί δεν έχει. Εξεταστική να κάνουμε στο... Για ψευστεί αυτά τα πράγματα, γιατί τα επαναφέρετε? Λοιπόν, υπάρχει θέμα λεγγύης. Δεν βλέπω ψωμί εκεί. Ψωμί δεν έχει. Εμείς καταλαβαίνουμε. Αυτά είναι. Δεν χρειάζεται, για την άποψή μου, δεν χρειάζεται να καλούν οι νεοδημοκράτες στα πάνελ. Αφού υπάρχουν οι παρουσιαστές, ρε. Γιατί καλείται νεοδημοκράτες? Υπάρχουν παρουσιαστές που απαντάνε, που θίγονται, που τρελαίνονται. Να, Πρωτοσάλτε, Ευαγγελάτος, Οικονόμου. Υπάρχουν πάρα πολλοί νεοδημοκράτες που θα αντιδράσουν. Γιατί φέρνετε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αφού και οι ίδιοι στελέχοι είστε? Τέλος πάντων, θυμάστε εκείνον τον υφυπουργό εξωτερικών, τον Αντώνη τον Διαματάρη, που έλεγε το 2019 ότι είχε πτυχίο από την Κολούμπια και τελικά είχε από ένα πανεπιστήμιο της ζωής από του πεζοδρομίου. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν πήρε πτυχίο λόγω οικονομικών προβλημάτων τότε και παρετήθηκε. Και επιστρέφει, ρε μάγκες, μετά από 3 χρόνια με πτυχίο που πήρε τον Οκτώβριο του 2021 και έρχεται και ξεκινάει να κυνηγάει όσους λέγανε ότι δεν έχει πτυχίο. Και οι νεοδημοκράτες τον χειροκροτάνε. Αυτή είναι. Αλλά όπως σας είπα, ακούστε άλλα ραδιόφωνα, βάλτε να δείτε τι λένε. Δεν υπάρχουν πουθενά τα σκάνδαλα, δεν παίζουνε. Δεν μιλάνε για το μάτι. Αναφέρουνε το τι ακριβώς έγινε πριν 1 χρόνο στο μάτι. Δεν μιλάνε για τίποτα άλλο, μιλάνε για την Ουκρανία, για το καλάθι του νοικοκυριού, για τις δηλώσεις του οικονόμου, για την υπερήφανη διαπραγμάτευση του 15. Μιλάνε για το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να αναπτύξει τη χώρα, για το πόσο καλός είναι ο Μητσοτάκης.
όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον αέρα, όλοι οι συστημικοί στον αέρα και να γίνεται σουσού να τρώει ο λαός τον παπά, την πλήση εγκεφάλου και να συνεχίζει να ασχολείται και να πιστεύει τους παπαγάλους. Παπαγάλους οι οποίοι τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι. Εδώ πέρα δουλεύετε για 12 ώρα για 800-900 ευρώ. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τον Έλληνα, δεν αντιδράει. Και του ρίξανε, λέει, το Instagram και τρελάθηκε. Του ρίξανε μια μέρα το Instagram και φορέσαν όλοι οι περικεφαλές, πήραν τις ασπίδες και ξεκινήσαν να πάνε. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Χρόνια τώρα τρώτε τον παπά, από όλους αυτούς που ακούτε. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Γιατί τους έχετε κάνει και μάγκες, τους έχετε κάνει και φίρμες. Το έχουν πάρει και πάνω τους ότι κάποιοι είναι. Που στην ουσία τι είναι, πληρωμένοι παπαγάλοι. Παίρνουν τα φράγκα, παίρνουν τις επιδοτήσεις, παίρνουν τις διαφημισούλες από το κράτος, παίρνουν το ένα το άλλο και κελάιδάνε. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Χορηγία και κελάιδημα. Έτσι λειτουργούν αυτοί. Καλά, για το τι γλύψιμο και τι τάμα έχουν κάνει για να μπορέσουν να βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται, δεν το συζητάω. Άστο. Φθαρμένα γόνατα και αγκώνες έχουνε. Και με λένε εμένα χνίτη, αρνητικό, συστημικό, επειδή λέω ότι είναι λαϊκισμός και ψευτοπατριωτηλίκη αυτό που πουλάνε. Είναι ψεύτικα αυτά που πουλάνε. Ρε σας λέω, ο συνταξιούχος της κατώτατης σύνταξης σε ένα χρόνο βγάζει όσο κάνει το ποδήλατο του Πρωθυπουργού. Το ποδήλατο που του πήρατε εσείς, με δικά σας λεφτά το έχει πάρει το ποδήλατο. Yeah. Αλλά κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, το περνάτε στον ντούκου. Μετά μου λέτε ότι κατηγορώ τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια συγκάλυψης των παιδόφιλων, παιδεραστών, όπως θέλετε πείτε τον κι όλους αυτούς, που όλοι είχαν θέση εξουσίας, γιατί η εξουσία, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό, μετατρέπει τον άνθρωπο σε τέρας. Και όλοι ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ποιους θέλετε να κατακρίνω. Ήτανε και μία ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη και ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια είναι, δεν λέω κάτι καλύτερο. Ρε, 50 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις στα ΕΛΤΑ. Μιλάμε για τελείωτο πάρτι μάσας. Το καταλαβαίνετε, τα γαλάζια παιδιά, η γαλάζια νεολαία και όλοι οι νεοδημοκράτες δεν έχουν αφήσει ούτε σάλιο για το γραμματόσημο. Την ώρα που έχουμε τερατώδεις αυξήσεις, παντού διπλασιάζουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε διαφορά κέρδους από το χωράφι στο ράφι περίπου από 1.100 στο 1.750% πάνω. Σύμφωνα κιόλας με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον Γιώργο Λεχουρίτη, στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις 1.750 ευρώ πάνω στις ελιές, από 0.40 σε 7 ευρώ. Το καταλαβαίνετε. Μέσα σε όλα αυτά κάνουν και εξαγωγές φαρμάκων από Ελλάδα. Και έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στα φαρμακεία και παντού. Μια συνειδητή απόφαση κερδοσκοπίας, φυσικά πάντα σε βάρος της δημόσιας υγείας και ψυχικής και σωματικής. Αλλά ποιον ενδιαφέρει, ρε. Ποιον ενδιαφέρει, ενδιαφέρει κανέναν. Ανάρτηση της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι ολοκληρώθηκε αστυνομική επέμβαση επιχείρηση εκένωσης υποκατάληψη κτηρίου στη Λάρισα. Εντάξει, μπράβο παιδιά, τους βγάλατε από το κτίριο. Με τους δολοφόνους του Καραϊβάς τι θα γίνει? Με τους δολοφόνους του Ιάσονα τι θα γίνει? Με αυτούς που πυροβολάνε ανεξέλεγκτα στους δρόμους τι θα γίνει? Με τα άσπρα τα πόλο που γυρνάνε από εδώ και από εκεί τι θα γίνει? Και σακατεύουνε κόσμο. Τι θα γίνει με αυτούς? Οι κάμερες δεν πιάσανε στο τμήμα, οι κάμερες δεν πιάσανε στο ξενοδοχείο. Αυτοί είναι billionaires, οι άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ο άλλος είναι φίλος του Μητσοτάκη, ο άλλος έβγαινε φωτογραφίες με τον διοικητή του τμήματος. Ο Φιλιππίδης ο καημένος έπαθε ψυχικό τραλαλά και τον αφήνουμε ελεύθερο. Για τα θύματα, θα ασχοληθεί κανένας με τα θύματα ή ασχολούνται όλοι με τους θύτες?
Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Όλοι ασχολούνται με τους θύτες. Με τα θύματα θα ασχοληθεί κανένας. Συνέλαβαν, λέει, η Αλβανία αστυνομική το βιαστή του παλαιού Φαλήρου. Και εδώ οι Έλληνες, οι βιαστές αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Ομονίας, παραμένουν ελεύθεροι. Αυτό για να μην έχετε κενά. Ο άλλος, δεν σας ξαναλέω, είπε ψέματα το 2019 ότι έχει πτυχίο. Πήγε, το πήρε το 2021, το ανέβασε στα social με ημερομηνία του 21, φαίνεται κιόλας. Και απειλεί όλους ότι, παιδιά, λέγατε δεν έχω πτυχίο. Και είναι ο δημοκράτες, τον χειροκροτάνε. Δεν ασχολείστε όμως με κάτι άλλο. Δεν κατανοείτε τι σημαίνει 10 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις. Δεν κατανοείτε το νούμερο αυτό. Ξέρετε, ρε, πόσα είναι 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να το καταλάβετε. Μιλάμε για μια πτωχευμένη χώρα με ΑΕΠ 180 δις. Καταλαβαίνετε πόσα είναι τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις που έχει πραγματοποιήσει η Νέα Δημοκρατία σε 3 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε το ποσό δημοσίου πλούτου που έφαγαν. Το καταλαβαίνετε. 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και κάθομαι εδώ πέρα και αφήνω το λαρίκι μου στο μικρόφωνο για να βγει κάποιος στην πρώτη γραμμή και να μου πει, ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει φαλάκρα. Ρε, 10 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις σας λέω. Και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι κάνουν το ίδιο. Δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει να δουλέψει το καλάθι νοικοκυριού. Θέλω να μην το χρειάζεται κανένας. Και μπορεί να μην το χρειάζεται κανένας. Ένα εστιοφόρο φορτωμένο με ανθρώπους που Τούρκοι διακινητές τους υποσχέθηκαν ασφαλές πέρασμα διέσχισε ολόκληρο το Αιγαίο. Όχι το μισό. Ολόκληρο το Αιγαίο διέσχισε. Και το εντοπίσαμε όταν βυθίστηκε στην Εύβοια. Σοβαρά. Δηλαδή μετά πολεμικό τι θα κάναμε, ρε. Και όλα τα site γράφουνε. Ο Μητσοτάκης πήγε για ποδήλατο, έκανε αυτή τη διαδρομή στην Ήπειρο, στο Ζαγόρι, έφαγε γλυκό κουταλιού στην πλατεία. Αυτό γράφουνε τα site, αυτά βλέπεις στο δελτίο. Αυτά βλέπεις στο δελτίο, ρε φίλε. Αυτή είναι η ενημέρωση της χώρας. Θα πηγαίνει σε λίγο καιρό σε μια ταβέρνα ο Μητσοτάκης να φάει και θα παίζουν στα κανάλια πόση ώρα έκανε να πάει το τραπέζι στην τουαλέτα. Αυτή ήταν η είδηση. Για τα 10 δις απευθείας αναθέσεις έχετε δει πουθενά? Βλέπετε να το συζητάνε? Δεν είναι θέμα προς συζήτηση? Για να ξέρω, ρε φίλε. Δεν είναι θέμα προς συζήτηση το που πήγαν αυτά τα 10 δις? 1964 μόνιμοι σε δημοτική και δικαστική αστυνομία. Νέες προσλήψεις και άλλοι αστυνομικοί. Για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, γιατί νομίζεις? Παρακολουθούμε άναυδοι δολοφόνους να αφήνονται ελεύθεροι, βιαστές ανηλίκων, πρωτόδικα καταδικασμένοι να αποφυλακίζονται μέχρι να δικαστούν στον επόμενο βαθμό. Και από την άλλη μεριά βλέπεις να κυνηγάνε τα θύματα μέχρι ελαίους και κανένας να μην ασχολείται. Ξεκίνησε ένα κοριτσάκι, δηλαδή πιστεύετε, να βγει να ξεφτυλιστεί, να πει ότι με κάναν αυτό, με κάναν εκείνο, να τρέξει, να ράνει, να την κατακρίνουνε όλοι, γιατί θέλει θάρρος και ψυχή να βγεις μπροστά και να πεις τι ακριβώς έχει συνέβη. Και μια κοπέλα πήρε αυτό το θάρρος, πήρε αυτή τη δύναμη, βγήκε μπροστά και το είπε και την κατακρίνατε, ρε, και τη βγάλατε ότι φταίει αυτή. Και τι δεν άκουσε, ρε, η κοπελίτσα? Από ιερόδουλη μέχρι πατσαβούρα, μέχρι ότι ήθελε και το έπαθε. Δεν τρέπεστε, ρε, να είστε ανθρωποφάγοι? Δεν τρέπεστε? Αντί για να μπείτε στη θέση της,
να λειτουργήσετε με ενσυναίσθηση. Βγάλατε τη χολή σας και την κακία σας. Για τα λεφτά πηγαίνει και για το ένα για το άλλο. Και ο άλλος ο δισεκατομμυριούχος με πόζαρε με την εφημερίδα ειρωνικά λέγοντας ότι θα μου κλάσετε, να μην πω πια τώρα. Γιατί αρχίζουμε και ξεφεύγουμε. Δεν βλέπετε δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει. Πιστεύετε μόνο ό,τι σας λένε. Είναι ντροπή ρε. Πρέπει να σταματήσετε να είστε αρνητικοί. Σκεφτείτε θετικά. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του άλλου. Για μένα δεν με ενδιαφέρει πόσα λεφτά έχεις και εσύ και ο άλλος και όλοι. Με ενδιαφέρει η παιδεία σου. Και η παιδεία δεν φαίνεται άμα έχεις 10 πτυχία. Η παιδεία φαίνεται στο πώς θα συμπεριφερθείς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πεσμένος κάτω στο πεζοδρόμιο. Εκεί θα βάνει η παιδεία σου. Γίνετε άνθρωποι. Σταματήστε να είστε φελοί. Να είστε ανθρωποφάγοι, αρνητικοί, κακοπροαίρετοι. Μορφωθείτε. Και δεν εννοώ να διαβάσετε μόνο βιβλία. Εννοώ να γίνετε άνθρωποι. Να ξέρετε πώς να συμπεριφέρεστε. Αυτό δεν ξέρετε τα βασικά, ρε. Τα βασικά δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε να μιλάτε στον άλλον ευγενικά. Να μιλάτε ευγενικά στον άλλον δεν ξέρετε. Και δίκιο να έχετε και άδικο να έχετε, μιλάτε λάθος. Θα φέρω πάλι αυτό το παράδειγμα με το ανσασέρ που έφτασα πρώτος, που δεν είναι κάτι για μένα. Δεν με ενδιαφέρει να περιμένω άλλα 5 λεπτά το ανσασέρ. Που έφτασα πριν πόσο καιρό κάτω πρώτος στο ανσασέρ. Πατάω το κουμπάκι, έρχεται το ανσασέρ, πετάγεται ένας, έρχεται εκεί δίπλα μου. Ένας μπαίνει στο ανσασέρ πρώτος, με λέει εσύ που πας, δεν θα μπεις. Καλά ρε φίλε το λέω, γιατί να μην πω, εγώ δεν κάλεσα τον ανσασέρ. Φοράει και μάσκα. Όχι λέει έχουμε κορονοϊό. Ναι ρε αδερφέ το λέω, αλλά εγώ το πάτησα το κουμπάκι να έρθει τον ανσασέρ. Εσύ ήρθες μετά από μένα. Όχι λέει πάρε το επόμενο. Φυσικά και δεν μπήκα στη διαδικασία να μαλώσω, αλλά είναι θέμα παιδείας. Καλά ρε φίλε, πετάξεις το πουθενά, μπαίνεις μέσα και με απαγορεύεις κιόλας να πω στον ανσασέρ που κάλεσα. Κανονικά, άμα ήταν ένας άλλος, θα είχε μαλώσει. Αλλά είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα σκέψης. Και αυτό είναι το ελάχιστο που συμβαίνει εκεί πέρα έξω, έτσι. Από το πώς μιλάνε στο προσωπικό, από το πώς εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους τους, από χίλια δυο, από όπου και αν το πιάσεις, παιδεία δεν υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Έρχονται μεθαύριο στην Ελλάδα ευρωβουλευτές της Εξεταστικής Επιτροπής για το Pegasus και άλλα λογισμικά παρακολούθησης, Predator και ιστορίες. Φυσικά ούτε αυτό θα τα ακούσετε κάπου. Πρέπει να βάλετε CNN ή BBC για να τα ακούσετε. Αυτή είναι η κατάσταση φίλοι μου. Αυτή είναι η κατάσταση. Είστε εγκλωβισμένοι σε μια πλεκτάνη που όλα προωθούνται από την κυβέρνηση. Όλοι λένε αυτό που θέλει η κυβέρνηση να επιβάλλει στα μυαλά σας. Πάμε να ακούσουμε λίγο εδώ πέρα τι λέει ένας άνθρωπος συγκεκριμένος. Πάμε για να καταλάβετε λίγο για πόση ντροπή μιλάμε. Ντροπή σε αυτούς που βγάζουν την ύλη για τα παιδιά του δημοτικού και τα παιδιά του γυμνασίου. Ντροπή σε αυτούς που στερούν από τα παιδιά τα παιδικά τους χρόνια. Ντροπή σε αυτούς που βγάζουν την ύλη και στερούν το παιχνίδι από τα παιδιά μας. Προσεύχομαι μόνο να καταλάβουν και να θυμηθούν ότι κάποτε υπήρξαν και αυτοί παιδιά, να μειώσουν την ύλη, να μειώσουν το άγχος των παιδιών μας, να μειώσουν το άγχος των εφήβων που ξεχνάνε λόγω των Πανελληνίων και τι είναι έρωτας, ξεχνάνε τι είναι φιδεία, τους προσθέτουν άγχος, τους προσθέτουν να θυμούνται αυτή την ηλικία σαν ένα βασανιστήριο, ντροπή του. Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας, πρώτα το διάβασμα και μετά το παιχνίδι. Η δικιά μου η καθημερινότητα είναι πρώτα το παιχνίδι και μετά το διάβασμα. Αν είναι πρώτος αυτή την στεγνή γνώση, αυτήν τη στήρα γνώση, που δεν είναι γνώση, πληροφορίες δίνουν στα παιδιά. Η γνώση έρχεται μόνο μέσα στην αλάνα αν παίξει το παιδί, μόνο μέσα στη γειτονιά αν παίξει, στη θάλασσα, στη φύση, με τα άλλα παιδιά, εκεί έρχεται η γνώση. Όλα τα που δίνουν στα παιδιά μας είναι πληροφορίες. Εξού και τα παιδιά τα ξεχνάνε μόλις τελειώνουν το σχολείο και δεν θέλουν να ξανασχοληθούν ποτέ με αυτό το πάλι. Μιλάμε λοιπόν για ένα λάθος σύστημα παιδείας. Ένα σύστημα παιδείας το οποίο δεν θέλει τα παιδιά μας να γίνουν έξυπνα, να μπορέσουν να εξελίξουν το μυαλό τους, αλλά να είναι μόνιμα
στο mood ότι το σχολείο είναι μια φυλακή που πρέπει να πάω. Πώς να έχεις όρεξη να πας όταν δεν ασχολείται μαζί σου αρχικά ο καθηγητής ή ο δάσκαλος. 50 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier. Και με όλο αυτό που γίνεται για τον Μπάτσι, φήμες λένε ότι πάνε σε εταιρεία ιδιωτική της ΟΝΕΞ, η οποία ήταν η μοναδική στους φωτογραφικούς διαγωνισμούς όπου ανέφερε πριν ο κύριος το ηχητικό, που τσέπωσαν, αρπάξανε, υιοθετήσανε, πώς θέλετε να σας το πω, 25 εκατομμύρια ζεστά. Και έτσι μπόρεσε κάποιος να αγοράσει ναυπηγεία, τα ναυπηγεία Ελευσίνας, για να το παίζει μάγκας ο Άδωνης, να έχουν εκεί πέρα και εργαζομένους με 550 ευρώ το μήνα και όλα καλά. Όλα καλά το Μάρια. Στη χώρα που ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε για τη λίστα Πέτσα, για τη μελέτη του Τσιόδρα Λίτρα, για τις υποκλοπές, για τον Πάτσι, για τη Siemens, για την Οβάρτης, για το Λιγνάδι, για το Γεωργιάδη, για το Μαρινάκι, για το Φρούζι, για το Χριστοφοράκο, για τον έναν, για τον άλλον. Δεν γνώριζε τίποτα αυτός ο Πρωθυπουργός. Για το Δημητριάδη, για τα αρχαία, τίποτα δεν γνώριζε. Θέλω να μου πείτε εσείς όμως, ποιο άλλο μεγαλοστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έχεις πρακτική και βγάζεις το σφυρί τα σπίτια του κόσμου? Θα μας το πείτε εσείς κύριε Μητσοτάκη, ή θα διαγραφείτε, ή θα διαγράψετε τον εαυτό σας μετά? Έτσι, γιατί και ο Μητσοτάκης έχει πρακτική, αλλά δεν το λέει κανένας γιατί φοβάται. Ο Μητσοτάκης είναι. Η ΟΝΕΞ λοιπόν που ανέφερα, του επιχειρηματία Ξενοκώστα, νοικιάζει 2,5 χρόνια τώρα 1.100-1.200 εργαζομένους στα ΕΛΤΑ με μηνιαίες συμβάσεις, τους οποίους υπενοικιάζει μετά η ίδια από δεύτερο υπεργολάβο. Δηλαδή τι γίνεται? Οι εργαζόμενοι παίρνουν 5 και 5,5 εκατοστάρικα το μήνα, ενώ χρεώνονται στο δημόσιο 1.200 ευρώ. Πλουτίζουν δηλαδή στην πλάτη αυτών των εργαζομένων και άλλοι. Σαν να τους παίρνουν τα λεφτά είναι. Τους χρεώνουν 1.200 στο δημόσιο ότι πληρώνουν, και αυτοί παίρνουν στο τέλος 5 και 5,5 εκατοστάρικα. Τα άλλα λεφτά ξέρετε πού? Σε τσέπες. Ολοταχώς πάμε με το καράβι προς τη φτώχεια της Βουλγαρίας. Το παγόβουνο γράφει πάνω Βουλγαρία. Βασικά γράφει το παγόβουνο φτώχεια Βουλγαρίας, και εμείς με το καράβι πάμε ολοταχώς προς το παγόβουνο. Δεν σταματάμε πουθενά. Ακούτε κι εσείς τον ήχο του Τιτανικού να παίζει, ή μόνος μου πιστεύω ότι βυθιζόμαστε? Το ακούσατε ρε, ήτανε η ιδέα μου. Βυθιζόμαστε βρε. Αλλά τι σας νοιάζει, σας νοιάζει? Βγαίνω σας λέω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η δικαιοσύνη. Δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η Μαξίμου ΑΕ, ούτε το κάθε λαμόγιο της κυβέρνησης που τρώει με χρυσά κουτάλια. Κανένας δεν θα τολμούσε αν η δικαιοσύνη λειτουργούσε ως δικαιοσύνη και όχι ως μέτοχος στην Μαξίμου ΑΕ.
Άμα δείτε το σύμβολο της δικαιοσύνης, απεικονίζεται μια θεά εξοπλισμένη με τρία στοιχεία. Ένα σπαθί που συμβολίζει την καταναγκαστική εξουσία του δικαστηρίου. Ένα ζυγό κρατάει που αντιπροσωπεύει το αντικειμενικό πρότυπο με το οποίο ζυγίζονται οι υποθέσεις. Και ένα κάλυμα στα μάτια δείχνοντας ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι αμερόληπτη και αντικειμενική, χωρίς φόβο ή έννοια και ανεξάρτητα από τα χρήματα, την υγεία, τη δύναμη ή την ταυτότητα του καθενός. Η πραγματική δικαιοσύνη, όχι η εγκληματική δικαιοσύνη που υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι, τιτανικό θα ακούτε ρε, μέχρι να φτάσετε στον πάτο ή που ήδη έχουμε φτάσει στον πάτο, έτσι, απλά δεν το έχετε καταλάβει. Στραγγίξανε όλα τα δημόσια ταμεία χωρίς έλεος και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε. Που δεν ήξερε για Ζήμενς, Νοβάρτης, Πάτσι, Λιγνάδη και όλα αυτά. Δεν ήξερε για το Μάτι, για τις υποκλοπές, δεν ήξερε για το Μίχο, για τα Σκόιλ. Δεν ήξερε για τις μάσκες Νταβέλη. Δεν ήξερε για τους 18.000 νεκρούς εκτός ΜΕΘ. Δεν ήξερε για την αρχιοκαπηλεία με τη Μενδώνη, για το σκάνδαλο. Τι θέλετε να μου πείτε δηλαδή? Δεν ήξερε για την ελληνοποίηση του Τούρκου καταζητούμενου από την Ιντερπόλ. Αλλά ξαναλέω, ο Βελόπουλος έχει φαλάκρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εκεί. Εδώ μιλάμε για λαιλασία με υπογραφή Μητσοτάκη ρε. Αγοράζουνε το ρεύμα 233 ευρώ και το πουλάνε 620. 10 δις απευθείας αναθέσεις. Για να το θυμάστε όταν σας πούνε ότι τα φάγαμε μαζί. Να δω τότε τι θα λέτε. Η εταιρεία Βόσπορος που ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά στα τρία ποθενέσχες του Πάτσι που κατατέθηκαν στη Βουλή και όλος τυχαίως και το site τους εξαφανίστηκε το τελευταίο διάστημα. Έπεσε. Είχανε πρόβλημα στο σερβερ. Είναι σαν τις κάμερες που λειτουργούν όταν θέλουνε μόνο. 5 σύλλογοι κατά της Μενδώνη για το χάρισμα 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων. Γιατί δεν μιλάει ρε κανένα στην τηλεόραση? Ποια είναι η Μενδώνη για να χαρίζει αρχαιότητες? Ποια είναι ρε η Μενδώνη για να χαρίζει δικά μας μνημεία, δικιά μας περιουσία? Δεν είναι δικά της ρε τα αρχαία. Από το 1821 μέχρι το 2021 αυτό ήτανε, 200 χρόνια. Πού θα μας βγει ο Πορτοσάλτε να μας μιλήσει για τον Κοσκοτά? Γιατί αυτή τι είναι ρε Πορτοσάλτη που υποστηρίζεις? Δεν είναι κοσκοτάδες? Τι είναι? Τι είναι? Αλλά πλέον έχει γίνει λογικό να ακούμε κάθε τόσο και λιγάκι ένα νέο εργατικό ατύχημα. Ένας 60χρονος λέει έφυγε από τη Σκαλοσιά, έπεσε κάτω, σκοτώθηκε. Άλλο ένα μαύρο ρεκόρ σε αυτή τη χώρα. Καθώς με στοιχεία Ομοσπονδίας Συλλόγων Τεχνικών Επιχειρήσεων, μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη είχαν χάσει τη ζωή τους ήδη 51 εργαζόμενοι. Και αρκετούν ακόμα πολλά δυστυχήματα μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Και με νεκρούς και με σοβαρούς τραυματίες. Η κατάσταση είναι τραγική. Μιλάμε για αγνόηση μέτρων ασφαλείας λόγω εντατικοποίησης της εργασίας. Κανένας δεν λαμβάνει μέτρα. Φυσικά κανένας έλεγχος δεν υπάρχει. Εξατλητικές βάρδιες λόγω μειωμένου προσωπικού, μη παροχή ατομικών μέσων προστασίας, ελλιπής συντήρηση μηχανημάτων και διαδικασιών, φυσικά έλλειψη μέσων πρόληψης ατυχημάτων, εννοείται αυτό, και κρατικός έλεγχος ποτέ, ποτέ δεν έχει περάσει κανένας να ελέγξει αν οι συνθήκες εργασίας είναι εντάξει, ποτέ. Έτσι κάπως οι εργοδότες με την ευλογία του κράτους κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Να βγει η δουλειά ρε τώρα. Ρε δεν πάει να πέσει ο συντάγμος της Καλωσιά, ρε. Να βγει η δουλειά, να γίνει οικοδομή και όλα καλά. Δεν τους ενδιαφέρει, γυρίζει δεν γυρίζει, σώ σπίτι.
Περνάει στον Τούκο ο θάνατος. Το ακούσατε πουθενά? Ακούσατε πουθενά για τον 60χρονο? Δεν ακούσατε. Πού να ακούσετε? Ό,τι σας πλασάρουνε. Ό,τι σας πλασάρουνε, μωρέ. Ένα άλλο νέο είναι ότι εκλέχθηκε στη Βραζιλία ο Λούλα. Κέρδισε τον Μπολσονάρου στις εκλογές. Γι' αυτό σήμερα όταν φτάσουμε στο σημείο θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι για τον Λούλα. Το τραγουδάκι λέγεται «Όταν καπνίζει ο Λούλα, εσύ δεν πρέπει να μιλάς». Απόστολος Νικολαίδης εννοείται. Εννοείται. Ξαναλέω, για τη μονή εσφιγμένο όποιος θέλει να στείλει λάδια, αλεύρια, ρύζια, μακαρόνια, σάλτσες, χυμούς ντομάτας, όσπρια, ζάχαρη και αλάτι και από φάρμακα Αλγκοφρέν, Ντεπον, Παναντόλ, παίρνει τώρα τηλέφωνο στο 2310-500-536 στην Δώρα Ιωάννου, η οποία θα κρατήσει στοιχεία για παραλαβές. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους τους πολεμάνε με νύχια και με δόντια, τους έχουν απομονώσει, τους κλέβουν τις ελιές. Δεν τους αφήνουν σε ησυχία. Πάμε να διαβάσουμε και τα μηνυματάκια για να έχουμε την δεύτερη ώρα μόνο γραμμές. Ψηφίζω, λέει, το αυτονόητο. Να φύγει το φασιστικό γέννημα ο Πλεύρης. Καλά, αυτό το θέλει όλη η Ελλάδα, δεν το θες μόνο εσύ. Καλησπέρα Γρηγόρη, γιαγιά από το χωριό, λέει, είναι όλα τα λεφτά να τη βάζεις κάθε μέρα να την ακούνε όλοι. Ζήτω το Εβραϊστάν, λέει, γιατί η Ελλάδα δεν είναι. Πες τα ρε Γρηγόρη για Αργυρό και κάτι τέτοια όπως ο Ρουβάς, λέει, αλλά έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, τι να πω ρε. Μασάμε, λέει, σάλιο και φτύσε μας, λέει, αυτό μας αξίζει. Την καλησπέρα, πολλά χαιρετίσματα από τη Ρεβέργη. Πάμε, λέει, με 500 ευρώ στην τράπεζα για να αγοράσουμε τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, Κινάλ και ό,τι άλλο κόμμα έχουν φτιάξει για να τους κάνουμε εξώσεις. Πολλά λεφτά ρε να πάδωσεις. Πάνε, πάρε δάνειο. Έχουμε και άλλη εξέλιξη στην Εσφιγμένου. Θέλουν εκτός από τις ελιές να κόψουν και ξυλία εκεί πέρα. Να κλέψουν και ξύλα από τη Μονή. Αύριο θα πάνε, λέει, οι μοναχοί της Μονής εκεί πέρα να διαμαρτυρηθούν επί τόπου. Θα έχουμε δηλαδή εξελίξεις. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι οι χριστιανοί 19 μονές του Αγίου Όρους δηλαδή συμφωνούν στο να πολεμήσουν μια Μονή η οποία έχει διαφορετική άποψη για κάποια πράγματα. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ ούτε αλληλεγγύη ούτε αλληλοσεβασμό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ούτε αλληλεγγύη ούτε αλληλοσεβασμός πάνω σε αυτό. Γιατί δεν τους πολεμάτε? Αφήστε τους να πιστεύουν ότι θέλετε ρε. Τι πρόβλημα έχει, ότι θέλουνε, τι πρόβλημα έχετε εσείς? Επειδή δεν πάρε με τα νερά σας? Δηλαδή πρέπει όλοι να λέμε τα ίδια? Εν τω μεταξύ ανέβασα σήμερα στα social media μου ένα ψάρι που έχω, ένα ενιδρίο, ένα ψάρι έχω. Και λέω ότι παιδιά, να ξέρετε, άμα κάποιος το θέλει, γιατί το ενιδρίο θα φάει πόδι, φτάνει τόσο, το ρεύμα ανέβει και πρέπει να φάει πόδι. Και ανεβάζω το ψάρι, πας και το πάρει κανένας και με στέλνει μήνυμα ο Στέφανος. Με λέει ρε εσύ, θα το πάρω εγώ το ψάρι, κάνε καμιά καλή τιμή, λέει. Θέλω, λέει, να το αγκιστρώσω, να βγάλω φωτογραφία, να δείξω ότι έβγαλα ένα ψάρι. Ρε, το λέω, αυτό το ψάρι ενιδρίου είναι, δεν κολυμπάει σε θάλασσες. Δεν θα σε πιστέψουνε. Δεν πειράζει, ρε, λέει, φέρε, λέει, θα πω ότι το έβγαλα σε γλυκά νερά. Φυσικά μεταξύ μας ήθελε να μείνει αυτό, αλλά εδώ είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια, μια ραδιοφωνική παρέα, δεν κρατάμε μυστικά μεταξύ μας. Άμα δείτε φωτογραφία με αγκίστρι και ψάρι, να ξέρετε.